Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και πάλι ευχές σε όσους δεν ξεκίνησαν μαζί μας την καινούργια χρονιά την προηγούμενη εβδομάδα και θα την ξεκινήσουν τώρα. Λοιπόν, πολλές ευχές για τη χθεσινή μεγάλη γιορτή, για την προχθεσινή μεγάλη γιορτή, ευχές για την καινούργια χρονιά. Μακάρι η χρονιά αυτή να φέρει πιο κοντά αυτό που επιζητούμε εδώ και 8 χρόνια. Ως Έλληνες και Ελληνίδες να δούμε επιτέλους μια διαδρομή σταθερή και ασφαλή προς το ξέφωτο για όλο τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, ξεκίνησε μια εβδομάδα με πάρα πολλά γεγονότα μπροστά μας. Αύριο το πόλη νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα και είναι βαρύ το περιεχόμενο. Θα έρθει στη Βουλή και με τη διαδικασία του επίγοντος θα προωθηθεί προς ψήφιση. Η δική μου ενημέρωση λέει ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα-Τρίτη, θα έχει γίνει νόμος του κράτους. Η κυβέρνηση πιστεύει έτσι ότι θα ανοίξει το δρόμο προς την τελική αξιολόγηση και θα μπει στην ευθεία προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, που το έχει συμβολοποιήσει υπογραμμίζοντας ότι θα αποτελέσει την ασφαλή έξοδο από τα μνημόνια. Το τι θα γίνει θα το δούμε, γιατί το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα θα μπορέσει μετά το πέρας του παρόντος προγράμματος να βγει και να παραμείνει στις αγορές με τη δυνατότητα να δανείζεται με επιτόκια που δεν θα διευρύνουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης που ούτως ή άλλως έχει. Αυτά όμως είναι μπροστά και θα τα δούμε. Κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή επιμένουμε πέρα και πάνω από την οικονομία, που είναι η ζωή μας, που είναι τα δεινά μας, που είναι η καθημερινή ανηφόρα μας. Επιμένουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας και σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα. Φαίνεται λοιπόν ότι το 18 τα εθνικά θέματα θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Με πρώτο το μακεδονικό. Οι εξελίξεις από ό,τι φαίνεται στο παρασκήνιο είναι ραγδαίες. Αύριο φτάνει στην Αθήνα ο κύριος Μπουγιάρος Μάνη, αναπληρωτής πρωθυπουργός των Σκοπίων, που προέρχεται από το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα, τη Δημοκρατική Ένωση για την Ολοκληρωμένη Ένταξη του κυρίου Αχμέτη. Ο κύριος Οσμάνη θα δει όλη την ελληνική πολιτική ηγεσία και θα περιμένουμε να δούμε τι ειδήσεις θα βγουν από αυτή την επίσκεψη. Αυτή η επίσκεψη κλιμακώνει το ενδιαφέρον και την κινητικότητα προς τα πάνω. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και του Πρωθυπουργού των Σκοπίων, του κυρίου Ζάεφ, προς την τηλεόραση του Α και στον Δήμο Βερικείο, και είναι επιτυχία του Α αυτή, στην οποία ο κύριος Ζάεφ προσπαθεί να στρογγυλέψει τα πράγματα. Βεβαίως αυτός είναι ο Ζόραν Ζάεφ. Είναι το νέο πρόσωπο, έχει την ηλικία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο επικεφαλής της Σοσιαλδημοκρατικής Ένωσης των Σκοπίων και ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος με πολύ κόπο και πάρα πολλές κινήσεις εντός και εκτός φύρων κατάφερε να ξυλώσει από την εξουσία το καθεστώς, γιατί μιλάμε για καθεστώς, που είχε καταφέρει να οικοδομήσει εδώ και 10 και κάτι χρόνια ο Νίκολας Γκρούευσκι. Ο Γκρούευσκι ήδη βρίσκεται εκτός πολιτικής ζωής των Σκοπίων. Αυτός είναι ο Νίκολας Γκρούευσκι. Ο αθάνατος Ποιμένας, έτσι τον είχαν αναγορεύσει οι φιλοκυβερνητικές προς το κόμμα του εφημερίδες των Σκοπίων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο αθάνατος Ποιμένας, ο οποίος κατόρθωσε με μυστικές υπηρεσίες, με διαπλοκές με επιχειρηματίες, δεν πιστεύω να σας θυμίζουν αυτά τίποτα, με διαπλοκές με μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτό το μικρό κράτος των 2 εκατομμυρίων να οικοδομήσει ένα απολυταρχικό καθεστώς με μια βιτρίνα δημοκρατίας τα τελευταία 10 προς 11 χρόνια. Τελικά το Γκρούευσκι κατόρθωσε να γκρεμίσει από την εξουσία. Ο Ζάεφ με πολύ έξυπνες κινήσεις και επιτυγχάνοντας με τη μεσολάβηση των Αμερικανών αλλά και των Ευρωπαίων να αποσπάσει το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα του κυρίου Αχμέτη, τη Δημοκρατική Ένωση για την Ολοκληρωμένη Ένταξη, από τον συνασπισμό των κυβερνώντα τότε με τον Γκρούευσκι, και ο ίδιος να συμμαχίσει με τους Αλβανούς και να κάνει
ένα νέο μέτωπο, στο οποίο μετέχει η Σοσιαλδημοκρατική Ένωση του ΖΑΕΦ, μετέχει το κόμμα του κυρίου Αχμέτη και ένα μικρότερο κόμμα του κυρίου Ζιγιαντίν Σέλα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στη γειτονική μας χώρα και εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως στο μακεδονικό. Και το λέω γιατί, φίλοι και φίλες, ένα μέρος του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα φαίνεται διατεθειμένο να ξεπετάξει το θέμα. Φαίνεται διατεθειμένο να πει ναι ακόμη και σε μία λύση που θα δημιουργηθεί και θα γραφτεί στο γόνατο. Ο ΖΑΕΦ δείχνει καλή θέληση, είναι γεγονός. Το ερώτημα δεν είναι αν θα πετύχουμε μόνο αυτό το αίτημα το οποίο τέθηκε από την Ελλάδα στο Βουκουρέστι πριν από αρκετά χρόνια με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Το θέμα είναι αν πέραν του ονόματος η χώρα μας θα ζητήσει και θα πετύχει την απάλυψη όλου του αλυτρωτικού ιδεολογικού οικοδομήματος που υπάρχει από κάτω και είναι η βάση του παγόβουνου, δηλαδή αποτελεί τον επίσημο κρατικό ιδεολογικό μύθο της Φίρουμ. Εάν αυτό απαλληφθεί, το θέμα του ονόματος θα είναι χρήσιμο, αλλά θα ανοίξει ένας δρόμος για ουσιαστική συνύπαρξη των δύο λαών. Εάν αυτό δεν απαλληφθεί, δηλαδή μιλάμε για το ιδεολογικό οικοδόμημα του κεντρικού μύθου του κράτους των Σκοπίων, τότε, επιτρέψτε μου να πω, άποψη της εκπομπής είναι ότι θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Καλέσαμε λοιπόν δύο εκλεκτούς ανθρώπους, ο καθένας από τη δική του πλευρά, με τη δική του διαδρομή, για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Την ουσία του προβλήματος των Σκοπίων, του Σκοπιανού, του Μακεδονικού και πώς μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια λύση πρώτα βιώσιμη, μια λύση που θα υπηρετεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή, που θα επιτρέπει στην Ελλάδα να ανακτήσει τον κυρίαρχο ρόλο που έχει στα Βαλκάνια ως μια ισχυρή, παρά τα προβλήματα, ευρωπαϊκή χώρα και βεβαίως θα επιτρέψει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Χωρίς όμως να διαγράφουμε και να παρακάμπτουμε το γεωπολιτικό και ιστορικό βάθος. Καλωσορίζω τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή χρονιά, καλή δύναμη. Καλησπέρα. Καλωσορίζω τον κύριο Πέτρο Πιζάνιο, ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ίδιες ευχές, ουσιαστικές εγκάλεσες. Λοιπόν, να αρχίσω ανάποδα. Κύριε Πιζάνια, πώς είναι οι δικές σας προβλέψεις, ποιες είναι μέσα από το επιστημονικό σας αντικείμενο και την επιστημονική σας εμπειρία? Τι γίνεται με το Σκοπιανό, τι προβλέπετε ότι μπορεί να γίνει? Πρώτα απ' όλα να δηλώσω ότι πρέπει, καλό θα ήταν να λυθεί το θέμα αυτό, αλλά όχι με οποιουσδήποτε όρους. Δεύτερον, λέμε Σκοπιανό, Μακεδονικό κλπ. Και έτσι μπορεί πολλοί άνθρωποι να κάνουν το συνειρμό με το Κυπριακό. Mm-hmm. Το Κυπριακό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Άλλο πράγμα. Πολύ μεγάλη κλίμακα. Μια άλλη ιστορική διαδρομή. Και το θέμα του Σκοπίου είναι πολύ μικρότερη κλίμακα. Είναι όμως και αυτό ουσιαστικό, έτσι. Ναι, δεν είναι ουσιαστικό, είναι ουσιαστικό θέμα. Τέτοιες μεγάλες κλίμακες όσο το Κυπριακό. Η βάση πάνω στην οποία συζητιέται εδώ και χρόνια η λύση είναι ιστορική και γεωγραφική. Mm. Και αυτή είναι μια βάση άκρος επισφαλής. Τούτου λεχθέντος λοιπόν εξηγούμε τι θέλω να πω. Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι τα σύνορα ήταν επί αιώνες, ήταν πάντοτε τόσο ακριβό, με τόση ακρίβεια χαραγμένα και με τόσο υψηλό δίκαιο μεταξύ κρατών ή σε διεθνές επίπεδο κατοχυρωμένα, όσο και σήμερα ή τέλος πάντων τα τελευταία 100-200 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Οι κυριαρχίες στο εδαφικό επίπεδο, στην προκειμένη περίπτωση στην αρχαιότητα που συζητάμε, ήταν αρκετά ρευστές. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν περιοχές του κόσμου που τα σύνορα είναι ρευστά. Στην Κεντρική Αφρική, παραδείγματος χάρη. Γιατί και στη Μέση Ανατολή. Στη Μέση μπορείτε να μου πείτε τα σύνορα Συρία-Ιράκ, ποια είναι σήμερα ακριβώς? Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ Πακιστάν-Αφγανιστάν. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Είναι ρευστά. Λοιπόν, τότε δεν ήταν απλώς ρευστά, τότε ήταν το καθεστώς να είναι ρευστά παντού. Οι πόλεις είχαν περιχαρακωμένα όρια, οι επικράτειες όχι. Και αυτό είναι το ένα. Και το είναι θέμα σύνορων αυτό, είναι θέμα ταυτότητας. Και μάλιστα ψευδούς ταυτότητας. Είναι η μορφή κυριαρχίας. Ναι. Η οποία οι Μακεδόνες κυριαρχούσαν όντως σε μια πολύ μεγάλη περιοχή. Ιστορικά. Ένα ιστορικά, ναι. Ιστορικά, ναι. 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 Τι φύλο ήταν οι Μακεδόνες? Ήταν ελληνικό φύλο? Μιλούσαν ελληνικά, ναι ή όχι?
Αλλά αυτοί που κυριαρχούσαν ήταν μία ελίτ η οποία δομούσε την εξουσία της κυρίως σε πόλεις μέσω των τοπικών ελίτ, των ελίτ των πόλεων. Οι ίδιοι οι Μακεδόνες, η ελίτ, η μακεδονική αυτοκρατορική, δηλαδή βασιλείς, πρίγκιπες, οικογένειες, στρατηγοί κλπ. Φίλιππος ο Αλέξανδρος. Και πριν από αυτούς, είχαν ελληνική κουλτούρα. Mm-hmm. Γιατί αυτή ήταν η κουλτούρα της εποχής, ναι. Για τις ελίτ, για τις ψηλές. Μιλούσαν ελληνικά. Μιλούσαν ελληνικά, βασικό. Ναι, αλλά είχαν και τη δική τους γλώσσα. Mm-hmm. Και στην αυτοκρατορία τους, στα όρια της αυτοκρατορίας τους, υπήρχαν πολύ και διαφορετικοί λαοί. Δεν υπήρχε ένας mm-hmm. λαός. Αυτοκρατορία, έξω και αυτοκρατορία. Αυτοκρατορία, ακριβώς. Όλες οι αυτοκρατορίες έτσι ήταν στην ιστορία. Αυτό λοιπόν ήδη μας κάνει ένα πολύ επισφαλές κριτήριο. Τόσο επισφαλές που όσο και να το επικαλούμαστε εμείς που έχουμε λίγο περισσότερο δίκιο ιστορικά, μπορούν ωστόσο εξίσου να το επικαλούνται και οι Σκοπιανοί. Εδώ διαφωνώ μαζί σας. Δύο λεπτά. Διότι οι Σλάβοι στην περιοχή ήρθαν πολύ αργότερα. Όχι, περιμένετε. Πώς όχι. Σας πω. Μπορούν να το επικαλούνται και αυτοί με απολύτως επισφαλή τρόπο όμως. Αλλά επισφαλής είναι και για μας. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Αυτό είναι το ένα. Πάντως. Εγώ διαφωνώ ότι είναι ο ίδιος βαθμός επισφάλειας. Δεν έχει σημασία. Σημασία οι Σλάβοι ήρθαν πολύ αργότερα στην περιοχή της Μακεδονίας. Ήρθαν πολύ αργότερα οι Σλάβοι. Πότε ήρθαν οι Σλάβοι? Γνωρίζουμε ότι πρωτοεμφανίζονται τον 3ο αιώνα. Mm-hmm. Το πρώτο κύμα. Και ολοκληρώνονται τα κύματα τα επάλληλα μετά τον 6ο αιώνα, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτό είναι το δεύτερο κύμα. Έτσι, αυτό λέω. Λέω ολοκληρώνονται τα επάλληλα. Και μετά έχουμε και συνέχειες μικρότερες. Μικρότερες, ναι. Αλλά αυτό που εμείς θεωρούμε ως δεδομένο ιστορικά δεν μας σώνει, δεν μας εξασφαλίζει, θέλω να πω, κάποιο επιχείρημα, γιατί και εμείς έχουμε πολλά αδύνατα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη πότε οι Έλληνες της Ελλάδας mm-hmm. άρχισαν να θεωρούν τους Μακεδόνες Έλληνες. Ο διαφωτισμός, 18ος αιώνας, η ελληνική ελίτ, ας πούμε, των γραμμάτων, των τεχνών κλπ. Τότε ανδρώθηκε το έθνος. Του 19ου και μέχρι τις αρχές του 20ου δεν θεωρούν τους Μακεδόνες Έλληνες. Τους θεωρούν κατακτητές και μάλιστα αυτούς που κατέλησαν τις αρχαίες ελληνικές δημοκρατικές πόλεις. Κοιτάξτε, από τη στιγμή υπό που αυτό το πρίσμα και η αρχαία Αθήνα, έτσι δεν είναι? Ναι. Στην πορεία του βίου της και μάλιστα στο τέλος της θεωρούσε τον Μακεδόνα που κατέβηκε ως κατακτητή. Δηλαδή έχουμε πολλά επίπεδα για να προσεγγίσουμε το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε παρά να παραδεχθούμε ότι ένας λαός και ένα βασίλειο στο οποίο η ελίτ, η ηθήνουσα τάξη, η βασιλική οικογένεια διαχρονικά μιλάει τα ελληνικά, έχει ελληνική παιδεία, έτσι δεν είναι? Και αυτή διαμορφώνει ταυτότητα. Έχει και αυτή διαμορφώνει παιδεία, ταυτότητα. Ναι, και σε μερικές πόλεις. Ότι αποτελεί ελληνικό βασίλειο. Και, και όχι σλαβικό, για το όνομα του Θεού. Και σε μερικές πόλεις Μακεδονίας οι ελίτ, οι τοπικές των πόλεων, επίσης έχουν την ίδια κουλτούρα. Σε άλλες όχι. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι. Αλλά αυτό που εντάξει, δεν μιλάμε για καθαρότητα ελληνική, για το όνομα του Θεού τώρα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Αλλά πάντως είναι κοντά στην Ελλάδα, δεν είναι κοντά στους Σλάβους. Αν πάμε να ορίσουμε τα σημερινά σύνορα με βάση τα αρχαία, έχουμε κάνει ένα χοντροειδές λάθος. Όχι, μιλάμε για ταυτότητες των πολύ λαών. Απλά. Δικαιούνται οι Σκοπιανοί, οι οποίοι ξεκίνησαν τον επικισμό του βόρειου κομματιού της λεκάνης της Μακεδονικής από τον 3ο, οι πρώτες κινήσεις, μέχρι τον 6ο-7ο αιώνα και μετά. Κοιτάξτε, δικαιούνται να διεκδικούν την ταυτότητα της συνέχειας της Μακεδονικής δυναστείας και των Μακεδόνων. Δικαιούνται. Με ένα ψευδεπίγραφο μάλλον, τρόπο που ξεκίνησε από την εποχή του Τίτο. Περιμένετε. Αυτό για λόγους συγκεκριμένους. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα για λόγους λοιπόν, επεκτατισμού. Για λόγους επεκτατισμού και εξόδου της Γιουγκοσλαβίας στο Αιγαίο. Το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί είναι πρώτον να μην ακιζόμαστε με την ιστορία. Γιατί η ιστορία έχει τη δική της αυτονομία, τη δική της λογική. Να μην τη διαγράφουμε όμως κιόλας. Και όποιος πάει να πατήσει επάνω σε αυτό το έδαφος ανορθολογικά, απλώς θα γλιστρήσει και θα σπάσει τα πόδια του. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερο. Να μην τη χαρίζουμε και στους άλλους. Δεν τη χαρίζουμε σε κανένα. Έτσι. Αυτό γιατί διηλίζοντας εμείς τέτοιου είδους ιστορικές πτυχές, χαρίζουμε το πράγμα στους άλλους. Δεν χαρίζουμε σε κανένα τίποτα. Οι οποίοι αποτελείπεται καταπίνουν και την Καμήλα και όλα τα παρελκόμενα της Καμήλας. Τώρα αυτά δεν είναι. Αυτό όχι, δεν είναι πραγματικότητα αυτή.
Λοιπόν, από εκεί που αρχίζει και τίθεται το θέμα και πραγματοποιείται, ξεκινάει μία διένεξη, είναι από τη στιγμή που δημιουργείται το κράτος, το κρατήδιο μάλλον της Μακεδονίας, η σοσιαλιστική δημοκρατία. Από τον Τίτο. Από τον Τίτο. 2 Αυγούστου του 1943 έχουμε τη δημιουργία της Ομόσπονδης Λαϊκής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Από τότε έχει και προηγηθεί η διακήρυξη του 42 από το Βουκμάνοβιτς. Από τότε και οι Έλληνες, λίγο αργότερα μάλλον και οι Έλληνες, οι ελληνικές ηγετικές ομάδες, αρχίζουν φοβούμενες αυτή την εθνικιστική ή αν θέλετε την αλυτρωτική λογική που ενυπήρχε στην απόφαση του Τίτο, αρχίζουν να διεκδικούν τη Μακεδονία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό που είναι μία, που θα ήταν μάλλον μία πολύ καλή βάση συνεννόησης με αυτή τη χώρα που είναι μικρή, φτωχή, αλλά μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά στρατηγικά νευραλγική. Μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη. Ναι, όντως. Θα είναι άλλη βάση. Πρέπει να σκεφτούμε άλλη βάση. Δηλαδή, πιο θαραλέα. Θα τους επιτρέψουμε να εξακολουθήσουν να εμφανίζονται ως συνεχιστές μιας μακεδονικής ταυτότητας που με ψευδεπίγραφο τρόπο οικοδόμησε το καθεστώς Τίτο, είπαμε τις ημερομηνίες, από το 42 μέχρι το 43. Το ελληνικό εξακολουθήσουμε, κράτος να το αποδεχόμαστε εμείς αυτό. Το ελληνικό κράτος μέχρι το 1940, έλεγα και πριν στον κύριο Γιαλουρίδη, έχει λύσει το πρόβλημα έμεσα, όχι το θέμα της Μακεδονίας Σκοπίων, έχει λύσει το πρόβλημα έμεσα, ορίζοντας τη μειονότητα των αντίστοιχων πληθυσμών στην Ελλάδα ως Σλαβομακεδόνες, επίσημα, στις απογραφές του ελληνικού κράτους. Αυτοί δεν λένε Σλαβομακεδόνες. Ξέρω, γιατί αυτοί έχουν τους Αλβανούς. Ακριβώς, δεν λένε Σλαβομακεδόνες, λένε ενιαία μακεδονική ταυτότητα και μάλιστα μιλάνε στα επίσημα βιβλία, τα σχολικά βιβλία, είναι η κρατική ιδεολογία. Ναι, μιλάνε σωστά για διαμελισμένη μακεδονική πατρίδα, της οποίας στο ελεύθερο κομμάτι δήθεν το κατοικούν αυτοί, και τα δύο υπόδουλα άλλα κομμάτια, το κατεχόμενο από την Ελλάδα, Μακεδονία του Αιγαίου, και το κατεχόμενο από τη Βουλγαρία, λένε η δική τους προπαγάνδα, η Μακεδονία του Πυρήνου. Θέλω να πω ότι έχουμε εδώ ένα αλυτρωτικό ιδεολόγημα, το οποίο είναι μουσολινικό, θυμίζει Μεσοπόλεμο. Η Ελλάδα δεν έχει πάει να πει ότι αφήστε με να κατακτήσω το βόρειο κομμάτι της Μακεδονίας, γιατί εγώ συνεχίζω τη μακεδονική ταυτότητα. Δεν το έχει πει η Ελλάδα ποτέ αυτό το πράγμα. Αυτοί το λένε όμως. Όχι. Και να μην υπήρχε η επιχειρηματολογία η ιστορική, εγώ αυτό θέλω να πω, ναι, θα έπρεπε για λόγους διεθνούς τάξης να αποκλείσουμε, να σβήσουμε κάθε αλυτρωτισμό. Δεν υπάρχει Φίλιππο. Είναι αναχρονισμός στον 21ο αιώνα, έτσι. Πρέπει αυτό να εξαφανιστεί. Σαφής. Από παντού. Σαφής. Μένουμε εδώ, πάω στον κύριο Γιαλουρίδη. Κύριε Γιαλουρίδη, τη δική σας άποψη. Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι το θέμα ιστορικά, όπως ήδη ετέθη από τον κύριο Μπιζάνια, το θέμα της γένεσης του αλυτρωτισμού είναι ταυτισμένο με την θεωρία του Τίτο, ότι πρέπει να δημιουργήσει εθνική ταυτότητα σε ένα κράτος που ήταν πολυεθνικό, τονίζοντας τις ταυτότητες των μερών και ενώνοντάς τις με το γεωσλαβικό πρότυπο που θέλει να δημιουργήσει. Ταυτόχρονα δε ήθελε να ικανοποιήσει και τις επεκτατικές του βλέψεις προς το Αιγαίο. Και το σε εισαγωγικά μακεδονικό κατασκεύασμα μπορούσε να διεκδικήσει και να δημιουργήσει ένα διεθνές θέμα για την ολοκλήρωση της Μακεδονίας από την Ιουγκοσλαβία μέχρι το Αιγαίο. Στην αρχή τουλάχιστον συμπίπτουν οι απόψεις του Τίτο και οι επιδιώξεις του με τις θέσεις της Κόμιντερν. Ναι, βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Όμως στη διάρκεια της διακυβέρνησης Τίτο, επειδή ο Τίτο ήταν ένας έξυπνος και ικανός πολιτικός, μεγάλου διαμετρήματος, δεν έτεθη θέμα προς την Ελλάδα, φρόντισε να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα, είχε προσεγγίσει περισσότερο το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τη Σοβιετική Ένωση. Ήρθε το κίνημα των αδεσμεύτων προσπαθώντας να έχει ένα αντίπαλο δέος, το οποίο δεν ήταν τόσο ισχυρό βέβαια, αλλά ήταν μια ηγετική η χώρα σε ένα τεράστιο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Η Ιουγκοσλαβία μαζί με την Αίγυπτο και την Ινδία ήταν οι επικεφαλείς των αδεσμεύτων. Ηγήθηκαν του κινήματος των αδεσμεύτων. Οι οποίοι αδεσμεύτες βέβαια δεν έπαιξαν τον ρόλο που θα ήθελαν να παίξουν, αλλά ήταν ένα μπλοκ ανάμεσα στα δύο μπλοκ του Σοβιετικής Ενώσεως και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου και η Κύπρος, κατά τη γνώμη μου, ατυχώς
συνέπραξε στο κίνημα των αδεσμεύτων. Το πλήρωσε. Η Κύπρος το πλήρωσε. Διότι δεν είχε καμιά υποστήριξη πέρα του ψηφίσματος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία όπως ξέρετε δεν είχε καμιά σημασία. Αν για παράδειγμα είχαν καμφθεί οι αντιρρήσεις του ΑΚΕΛ και η Κύπρος είχε μπει πολλά χρόνια νωρίτερα στο ΝΑΤΟ, ίσως να είχαμε άλλες εξελίξεις και να είχαμε γλιτώσει την υπόλοιπη. Είχε δεχτεί κάποια αμερικάνικα σχέδια την ώρα που έπρεπε να δεχθεί για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα με κάποια ανταλλάγματα για το ΝΑΤΟ κλπ. Σχέδιο Άτσεσον κλπ. Ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό το ζήτημα είναι ένα από τα προβλήματα που κληρονόμησε η παλαιά τάξη πραγμάτων. Πρόκειται για ένα εθνικισμό ο οποίος είναι, ας το πούμε, νεοπαγής. Δεν έχει καταγωγή ιστορική. Είναι ένα πράγμα που κατασκευάστηκε για να υπάρχει και νομίζω ότι η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία τώρα. Ναι, αλλά υπό ποιες προϋποθέσεις. Να δούμε τις προϋποθέσεις. Γιατί ξέρετε, να δούμε τις προϋποθέσεις. Βλέπω ένα μέρος των λειτουργών του πολιτικού συστήματος, να δούμε πάνω... το είπα στην αρχή, να θέλουν να ξεπετάξουν όχι, το όχι, θέμα. Όχι, όχι, το θέμα δεν ξεπετάει. Το θέμα δεν είναι για πολιτική ξεπέτα. Όχι, το θέμα είναι... Έτσι, για λύση στο γόνατο. Όπως... Ούτε βρήκαμε το όνομα και τελειώσαμε. Όχι. Κάτω υπάρχει η βάση του Παγόβουνου που είναι βυθισμένη στη θάλασσα από κάτω. Άσε με να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Το θέμα δεν είναι αλλιώς το όνομα από μόνο του. Είναι η εκδήλωση του αλυτορισμού, ο οποίος είναι στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι στα μέσα ενημέρωσης, είναι στη δημοσιότητα. Είναι η αντίληψη ότι είναι Μακεδόνες και διεκδικούν η Μακεδονία. Το θέμα είναι εάν θα καταφέρει η ελληνική πολιτική ηγεσία να συνεννοηθεί μαζί τους σε μια στιγμή που τώρα είναι σε δύσκολη θέση, είναι σε αδύναμη θέση. Και μπορεί το momentum πολιτικά να είναι κρίσιμο. Να τους πείσουμε να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εκρίζωσης του αλυτρωτισμού εκ βάθρων. Το οποίο να είναι το κοντίτσιο, δηλαδή όρος ανεπ του οποίου δεν προχωρούμε σε συνεννόηση μαζί τους για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το ΝΑΤΟ είναι το πρώτο. Το πρώτο είναι το ΝΑΤΟ. Ναι. Το ΝΑΤΟ είναι το πρώτο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους φέρει λεφτά. Όχι πρώτο στη σειρά, είναι και το πιο κρίσιμο. Αυτό που θέλουν και όλοι οι άλλοι. Είναι το κρίσιμο με την έννοια της ελπίδας. Και θα εξηγήσουμε μετά το διάλειμμα γιατί επίγονται ισχυροί του πλανήτη σήμερα για αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν τους καλύπτει. Το ΝΑΤΟ δεν καλύπτει κανένα ως ασφάλεια. Ουσιαστικά όχι. Ναι. Τους ενδιαφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει οικονομική στήριξη μεγάλη και θα τους επιτρέψει να βγουν από τη μιζέρια και τη φτώχεια που βρίσκονται σήμερα. Κυρίως όμως η Ελλάδα θα είναι εκείνη που θα τους σηκώσει εάν μπουν οι Έλληνες επιχειρηματίες στον χώρο αυτό και να λάβουν πρωτοβουλίες σε μια περίπτωση συμφωνίας επί του ονόματος και επί του αλυτρωτισμού, δηλαδή σε κρίση. Ερώτημα για να πάμε σε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε. Έχουμε τα βιβλία της ιστορίας τους. Το ερώτημα, κύριε Γιαλουρίδη, είναι το εξής. Εάν τελικά αυτοί συνομολογήσουν σε μια συμφωνία για ένα όνομα το οποίο θα είναι σύνθετο, θα έχει γεωγραφικό προσδιορισμό, και θα δηλαδή είναι ένα. Γραμμή Βουκουρεστίου, θα είναι ένα για κάθε χρήση και προς κάθε κατεύθυνση και δεν συμφωνήσουν στο να απαλείψουν από κάτω και να αλλάξουν, να τροποποιήσουν όλο αυτό το μεγάλο οικοδόμημα του αλυτρωτισμού, του δίθεν μακεδονισμού, όλο αυτό το επίσημο κρατικό ιδεολόγημα στο οποίο βασίστηκε η κρατική τους οντότητα μέχρι σήμερα. Είναι αυτό που είδαμε να απεικονίζεται σε αυτό το τρελό πρόγραμμα για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια δολάρια του Γκρούευσκι, ο οποίος έφτιαξε νεοκλασικά κτίρια που θυμίζουν αρχαίους ναούς στο κέντρο, στο διοικητικό κέντρο των Σκοπίων, γέμισε όλες τις πόλεις, τα Σκόπια, το μοναστήρι, την Οχρίδα, Αχρίδα, τα γέμισε με τεράστια αγάλματα του Φιλίππου, του Δευτέρου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πρόσωπα από τη μακεδονική ιστορία και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η προσπάθεια δημιουργίας μιας προπαγάνδας και μιας ταυτότητας ψευδούς που θυμίζει έντονα Μεσοπόλεμο. Έντονα Μεσοπόλεμο. Mm. Και αποτελεί σύγχρονο αναχρονισμό, να το πω έτσι. Έτσι. Κάτι πολύ ακραίο, πολύ ντεμοντέ, πολύ εκτός Ευρώπης του 21ου αιώνα. Το έχουμε δίπλα μας. Εγώ κάτι, κύριε Παναγιωτόπουλε, το καθεστώς Γκρούευσκι έχει καταρρεύσει, έχει πέσει. Ή απλώς η κυβέρνηση έπεσε. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Γιατί οι δομές υπάρχουν. Η δύναμη Γκρούευσκι, η πολιτική δύναμη. Η επιρροή στο κράτος. Ακριβώς έτσι. Έτσι. Νομίζω... Και να πούμε και κάτι άλλο. Και ο συνεταίρος ο πολιτικός του Γκρούευσκι, δηλαδή το Ντούι, το λέω τραγικά να το πούμε έτσι,
η Δημοκρατική Ένωση για την ολοκληρωμένη ένταξη του κυρίου Αχμέτη πέρασε από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, έτσι. Πέρασε από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Ο δεύτερος παίκτης ήταν το κόμμα του κυρίου Αχμέτη, το οποίο μετά τη σύνοδο στα Τύρανα το Γενάρη του 2017, παρουσία του κυρίου Ράμα, υπέγραψε την ατζέντα που τους έδωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός, υπέγραψαν όλα τα αλβανικά κόμματα των Σκοπίων, τα οποία είναι τρία. Είναι το κόμμα του κυρίου Αχμέτη, το κόμμα του κυρίου Σέλα, Συμμαχία για τους Αλβανούς, και το Μπέσα, το οποίο δεν μετέχει στην κυβέρνηση. Τα δύο πρώτα μετέχουν. Υπέγραψαν λοιπόν ένα σύνολο προϋποθέσεων, σκληρών προϋποθέσεων, που τέθηκαν ως συνθήκες συνεκβανών εκ των Ουκάνεφ στη σλαβική πλευρά και επήλθε η συμφωνία με την οποία ανατράπη ουσιαστικά πολιτικά και κοινοβουλευτικά ο Γκρούευσκι. Το ερώτημα ήταν καλό, αν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν και Σκοπιανίδες διασποράς, οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να σας πω. Θα το πω στο δεύτερο μέρος. Και στην Αυστραλία. Τώρα που μιλάμε, οι Σκοπιανοί της Διασποράς επιδίδονται στο παλιό γνωστό άθλημα της προβολής αλυτρωτικών συμβόλων και χαρτών. Αυτά θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως στο δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνουμε λιανά. Ποια είναι η θέση και ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα, χωρίς φωνές, χωρίς εξαλότητες, χωρίς ακρότητες, για να υπηρετήσουμε επακριβώς το ορθώς νοούμενο εθνικό συμφέρον. Ένα αυτό. Και δεύτερο, να εξηγήσουμε γιατί οι ξένοι, οι μεγάλοι μας φίλοι και σύμμαχοι, όπως για παράδειγμα οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί, επήγονται τόσο πολύ να διευθετηθεί το θέμα εδώ και τώρα. Σε λίγο παρακάτω. Επήγονται, όχι μόνο επήγονται τώρα. Σε λίγο λοιπόν.